Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στην ημέρα των αλλαγών. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, έχω τελειώσει όλες τις δουλίτσες, έχω κάνει όλα τα βίντεο που πρέπει και παιδιά, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σκηνικό. Έχω τη χαρά σήμερα πίσω από την κάμερα να έχω τον καλύτερο κάμεραμάν εδώ, της περιοχής εδώ αυτής. Μόνο εδώ. Τον Αντρέα. Τι θα κάνουμε μάλλον εδώ σε αυτό το χώρο, τι θα αλλάξουμε, τι θα μείνει ίδιο. Τίποτα δεν θα μείνει ίδιο, όλα θα αλλάξουνε. Οπότε, Αντρέα, τι λες, πάμε σιγά σιγά να δείχνουμε τι θα αλλάξουμε. Πάμε. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, μου αρέσει να αλλάζω πραγματάκια σε κάθε σεζόν. Αλλά να σας πω πως έχει ιστορία με το συγκεκριμένο χώρο. Πέρσι το καλοκαίρι, τέτοιο καιρό περίπου, Αντρέα, τέτοιο δεν ήτανε. Καλοκαίρι δεν ήταν και πέρσι. Ναι. Πέρσι το καλοκαίρι, ναι. Ήρθα, μετακόμισα ευνηδίως στο σπίτι μου εδώ πέρα στην Εύβοια. Οπότε στα γρήγορα για να μπορεί να γίνει κάποιο βίντεο, να μπορώ να κάνω δουλίτσα, ρε παιδί μου, έφτιαξα στα γρήγορα αυτό εδώ το σκηνικό μαζί με τα παιδιά που με βοήθησαν τότε, το βάψαμε εδώ το χώρο και αυτά. Στην ουσία αυτό που βλέπετε εδώ είναι το σαλόνι μου. Γι' αυτό και τόσο καιρό που μου ζητάτε, Θωμά κάνε βίντεο tour, Θωμά κάνε το ένα, Θωμά κάνε το άλλο, όχι βίντεο, studio tour. Τι studio tour να κάνω, αφού στην ουσία είναι ένα σαλόνι εδώ πέρα με ένα καπέ, ένα υπολογιστή και μια τηλεόραση. Αυτά παιδιά, δεν έχουμε λεφτά εδώ πέρα. Δεν έχουμε λεφτά καθόλου. Και βάζει βιολί εδώ πέρα και μπουζούκι. Οπότε φέτος, αφού είμαστε μόνιμα εδώ πέρα, έχουμε κατασταλάξει, είπαμε να τα αλλάξουμε όλα για να το κάνουμε έτσι full επαγγελματικό. Να μην έχουμε πια εδώ πέρα τη Μαντάμ Ζαΐρα, τη τετράβα κάτω. το χαλί τη Μαντάμ Ζαΐρα. Να βάλουμε ένα ωραίο μοκετό. Αυτά θα στα πω όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, Αντρέα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πάμε, έλα. Λες και κάνω tour σε βίλα είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το τζακούζι, όχι. Αποφάσισα φέτος το σκηνικό να επιστρέψει σε σκηνικό γωνία. Να μην είναι πια ευθεία όπως ήταν αυτό το σκηνικό, να είναι γωνία. Οπότε, όπως είναι το παλιό σκηνικό. Όπως είναι το παλιό σκηνικό, ναι, μου άρεσε πιο πολύ γιατί φαινόταν και περισσότερα τα πράγματα εκεί πέρα. Οπότε η εκλεκτή γωνία είναι αυτή. Αυτή. Για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο θα πάθετε πλάκα, γιατί έχει μπρίζα από κάτω. Γι' αυτό. Οπότε δεν θα φαίνονται τόσο πολύ τα καλώδια και τα σχετικά. Μάλλον το σκηνικό δεν θα έχει φέτος υπολογιστή από πίσω, γιατί θα γίνει ξεχωριστό σκηνικό για αυτή τη φάση. Οπότε το κεντρικό, το main σκηνικό θα είναι εδώ αυτή η γωνίτσα που θα μπει. Μία βιβλιοθήκη κοντή, σε ένα συγκεκριμένο ύψος για να βάλω από πάνω κάποια πράγματα που μου έχουν στείλει, θα σας πω σε λίγο. Και μία πιο ψηλή από εδώ πέρα βιβλιοθήκη, πιο πάνω που και αυτή θα γεμίσει με πραγματάκια. Έχω παραγγείλει καινούργια φώτα, έχω παραγγείλει έκπληξη φώτα για τον τοίχο που θα κάνουν ωραία πραγματάκια για αυτά. Με πόνεσε λίγο η τιμή που τα πήρα. Τώρα καταλάβαμε τη τιμή. Με πόνεσε λίγο, αλλά εντάξει, έπρεπε να τα πάρω, έπρεπε. Μα, απλά έχω τρέλα, εγώ τώρα και πήγε τα πήρα. Στη συνέχεια, αυτό εδώ είναι το ιστορικό PC του καναλιού. Το φοβερό, εδώ γίνονται όλα, παιδιά. Εδώ γίνονται όλα, εδώ έχει βγει, μιλάμε τώρα για workhorse. Come on, Fleabag, forward! Τι γουχόρς, μουλάρι το έχω κάνει. Αυτό εδώ θα αλλάξουμε και το γραφείο όσο νούπο. Θα φύγει αυτό από εδώ, θα πάει από την αποκή πλευρά του τοίχου, από την άλλη πλευρά. Γιατί εδώ θα μεταφερθεί η τηλεόραση που έχουμε πάρει. Αυτή είναι η μικρούλα τηλεόραση που έχει πάρθει για τις ανάγκες του καναλιού. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι. Μία ασχολία έχουμε εδώ πέρα και εγώ και ο Αντρέας. Βλέπουμε ταινίες και σειρές. Οπότε έπρεπε να πάρουμε μια ωραία τηλεόραση, μια καλή τηλεόραση. Κάτσε να πω ότι φορέσει. Μπράβο. Είναι για όσους ρωτήσουν και θέλουν να μάθουν. Είναι η Samsung με κάτι άλλο δίπλα που δεν τα θυμάμαι. Είναι 65 ιντσών, Smart TV, μοντέλο 2022. Ήταν 21, Αντρέα, 22, Τέλος πάντων, τώρα στον ένα χρόνο δεν τα χαλάσουμε. Είναι τούμπανο, είναι πάρα πολύ καλή, την καταχαριστιόμαστε και όχι απλά τα έχει βγάλει τα λεφτά της. Καλά, εντάξει. Έχει βγάλει και τις επόμενες. Και μάλλον ο ιστορικός καμβάς θα φύγει από εδώ πέρα. Λογικά θα μπει κάπου αλλού. Εντάξει, δεν θα εξαφανιστεί. Γιατί έχουμε χτίσει αναμνήσεις τώρα εδώ πέρα με αυτό το πράγμα. Και αυτό και στο προηγούμενο σκηνικό. Αυτό εδώ το φωτιστικό. Δείξτε το, Αντρέα. Αυτό που το έχω βάλει εγώ έτσι να κρέμεται πολύ επαγγελματικά. Το είχα πάρει. Ωραία, το δείχνει μια. Το είχα πάρει γιατί ήθελα να το χρησιμοποιώ στο σκηνικό να βαράει φώτα και τέτοια. Τελικά δεν έγινε ποτέ. Οπότε θα μείνει έτσι σαν φωτιστικό. Απλά θα μπει κανονικά. Θα βαφτούει όλο το στιντουί. Θα με βοηθήσουν τα παιδιά να το βάψω όλο λευκό.
Γιατί την προηγούμενη φορά το είχαμε κάνει κάτι γκρι, δεν ξέρω, τη απογοήτευση, ένα τέτοιο. Δεν θυμάμαι πώς το ζήτησα. Οπότε θα γίνει όλο λευκό και θα βαφτεί και το ταβάνι, γιατί το ταβάνι είναι χάλι μαύρο. Κάτω, όπως είπα πριν, έχουμε τα χαλιά της Madame Ζαΐρας. Εδώ πέρα τα έκλεψα από ένα πανηγύρι. Και έφυγα τρέχοντας, γι' αυτό είναι και δύο διαφορετικά. Γιατί εκείνη τώρα δεν διάλεγα. Λέω όποιο βούτυξες, βούτυξες. Και έχω πάρει μία μοκέτα μονοκόμματη γκρι, η οποία θα καλύψει όλον αυτόν εδώ το χώρο, ώστε να γίνει και πιο λίγη αντίχυση. Να μην έχουμε τόσο ηχό και τόσο τέτοιο. Γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς, εγώ το παρατηρώ. Έχουν αρκετή ηχό τα βίντεο που γίνονται από αυτό εδώ το χώρο. Οπότε πρέπει να το φτιάξουμε. Δηλαδή όλα. Μπράβο. Και αυτό θα το φτιάξουμε όχι μόνο αλλάζοντας τα χαλιά από κάτω, αλλά τι άλλο θα κάνουμε. Αντρέλα από εδώ. Όπως σας είπα, αυτό δεν είναι το σπίτι μου. Οπότε είναι ένα σαλόνι και από εδώ είναι μια μίζερη κουζίνα την οποία δεν τη χρησιμοποιεί κανένας. Τη χρησιμοποιώ μόνο για να φτιάχνω καφέ το πρωί. Γι' αυτό έχει και πράγματα εδώ πέρα για να βάψουμε μετά που θα κάνουμε. Οπότε τι γίνεται, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, είναι αρκετά μεγάλος και δεν μπορεί να ηχομονωθεί εύκολα ώστε να μην υπάρχει αντίχυση. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω στο κέντρο εδώ πέρα ένα μεγάλο, τώρα θα το πω εγώ κουρτινόξυλο, αλλά δεν θα είναι κουρτινόξυλο, μια σωλήνα θα είναι σιδερένια. Και θα κρεμαστούν πάνω δύο πολύ χοντρές. Πες το, Ανδρέα. Κουρτίνες. Μπράβο, δύο πολύ χοντρές κουρτίνες για να μπορεί να διαχωρίζεται αυτός ο χώρος από τον δίπλα χώρο, ώστε να μην έχουμε, ελπίζω, τόση αντίχυση. Γιατί και τώρα που σας μιλάω θα ακούτε που είμαι και μακριά και όλο το μικρόφωνο. Όσο έρχομαι κοντά θα μειώνεται βέβαια, αλλά άμα είμαι μακριά τώρα θα ακούτε ότι υπάρχει πολύ αντίχυση στο χώρο. Οπότε αυτό πρέπει να φτιαχτεί όπως και δίποτε. Τα είπα όλα. Όλα. Αυτά έχουν κανονιστεί να γίνουν. Να πω ότι το νόημα του βίντεο δεν είναι ούτε να φλεξάρει κανένας ότι χάλασα τόσα λεφτά για να πάρω αυτό, χάλασα τόσα λεφτά για να πάρω εκείνο, χάλασα τόσα λεφτά για να πάρω το άλλο. Οτιδήποτε παίρνετε σε αυτό εδώ το κανάλι, προσπαθώ να το παίρνω στην πιο χαμηλή τιμή που το βρίσκω, γιατί πολύ απλά, παιδιά, δεν μας τρέχουν από τα μπατζάκια σε αυτό εδώ το κανάλι. Και να μας έτρεχαν, δεν πρόκειται να χαλάγαμε λεφτά, να σκορπάγαμε από εδώ και από εκεί. Το όλο νόημα του συγκεκριμένου βίντεο είναι να δείτε και την αλλαγή του χώρου, αλλά να δείτε ότι και με λίγα χρήματα μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ όμορφο και για την πάρτι σας, ή αν έχετε κάποιο κανάλι εσείς στο YouTube, δεν ξέρω. Ό,τι είστε, τέλος πάντων, ό,τι κάνετε, καλά κάνετε και το κάνετε. Αλλά δεν χρειάζονται πολλά λεφτά για να φτιάξεις κάτι ωραίο, αξιοπρεπές, και να κάνεις τη δουλίτσα σου. Αυτό. Οπότε σας αφήνουμε, γιατί πρέπει να πιάσουμε δουλειά. Πρέπει να το αδειάσουμε όλο, να βάψουμε. Μετά ο κυραντρέας ο μάστορας που την κάνει να είναι και πατέρας μου. Καταλάβατε. Και σε αυτό η οικονομία. Δεν φώναξα μάστορα γιατί το πληρώσω. Εδώ πατέρα μου τσάπα. Αυτό. πρέπει να φτιάξει τις βιβλιοθήκες. Το... Α, το βιβλίο της τηλεόρασης δεν είπαμε, Ανδρέα. Έχει πάρθει ένα καινούργιο. Δείξει τηλεόραση πάλι. Αυτό εδώ. Πατέντα. Αυτή θα την πατέντα την κυραντρέα. Θα την αλλάξουμε. Έχω πάρει καινούργιο έπιπλο, ωραίο έτσι, designato, όμορφο για να είναι καιρό, γιατί να φαίνεται και λίγο σε σαλόνι, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Να γίνουν ωραία και λέει πραγματάκια. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω. Θα βάλω timelapse στην κάμερα για να βλέπετε εδώ πως θα βιάστε, θα γίνει αυτά. Αυτά, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι η μέρα που θα βάψω με. Πού είναι η Άννα, ρε. Λοιπόν, έχω φέρει την καλύτερη ομάδα εδώ πέρα για να βάψουμε. Από τα δεξιά μου έχω τον Ανδρέα, από τα αριστερά μου έχω τον Χρήστο και έχουμε και το βαρύ πυρομονικό της ομάδας μπροστά σήμερα. Την Άννα εδώ πέρα, η οποία έχει πάρει στο μέγεθός της ρολάκι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε να βάψουμε. Φύγαμε. Ναι. Μέτρια τα πράγματα. Μέτρια! Γιατί? Περιμένω να το δω ολοκληρωμένο και θα δούμε μετά. Σόπα, ρε. Έτσι, αισιοδοξία. Πάντα αυτό το παιδί. Εσύ, Άννα. Εγώ και τώρα μου φαίνεται τέλειο. Περιμένω και τα άλλα έπιπλα και αυτά για να δω πώς θα είναι. Οικογενειακές ιστορίες, Άννα. Ακόμα τέλειο.
Άλλη μία μέρα ξημέρωσε, άλλη μία ωραία μέρα ηλιόλουστη και όπως βλέπετε εδώ πίσω μου έχουν γίνει όλα λευκά. Του λευκού το κάγκελο γίνεται. Τα ανήψια μου με βοήθησαν και βάψαμε δύο χέρια του στίχου του στούντιο, το οποίο πλέον δεν είναι στούντιο, είναι γιαπί. Και χρειάζεται και τρίτο χέρι, παιδιά, γιατί ήταν γκρι πριν. Οπότε τώρα πρέπει να περαστεί τρία χέρια για να καλυφθεί και να φέρετε κάτασπρο. Ανυπομονώ πώς και πώς, παιδιά, να τελειώσει το βάψιμο τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε μετά να στείλουμε βιβλιοθήκες και τα άλλα ωραία που έχουμε πάρει. Να ανοίξω και το mystery box που μου έχει στείλει ο Θείος Άγγελος και το έχω ένα μήνα εδώ. Και δεν μπορώ, κρατιέμαι με νύχια και με δόντια να μην το ανοίξω. Και μέσα σε όλα αυτά έχω να κάνω και μοντάζ, παιδιά, τα πλάνα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι από τα λάγια μου εκεί στο Cineplex. Αυτά. Εγώ λέω να πέσω στη δουλειά και να μην μιλάω άλλα στην κάμερα. Φύγα! Στο πρώτο επίσημο unboxing αυτού εδώ του καναλιού, στο άδειο σκηνικό. Αλλά that's the point, διότι σήμερα θα ανοίξουμε το μυστηριώδες κουτί, γιατί εδώ, παιδιά, μιλάμε και σωστά ελληνικά, που μου έστειλε ο Θείος Άγγελος για να γεμίσω αυτά εδώ τα άδεια ράφια. Το έχω εδώ και πόσο καιρό το έχουμε, Αντρέα, το τέτοιο, το... Το έχουμε κάνει ένα μήνα εδώ. Κάποιος ήρθε, κάποιος έχουμε επισκέψεις. Άντε ρε Χρήστο, σένα περιμένουμε. Σήμερα έχω πολυκοσμία στο στούντιο. Πίσω από την κάμερα κάθεται ο Χρήστος. Δεξιά κάθεται ο Αντρέας και αριστερά κάθεται η Άννα. Πάμε χειροκρότημα όλοι μαζί. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν έχω κοινό, παιδιά, μου αρέσει, τρελαίνομαι. Δεν έχω βέβαια δεύτερη κάμερα γιατί είμαστε και φτηνή παραγωγή εδώ πέρα για να σας τους δείξω, αλλά δεν πειράζει. Flashback. Σωμά! Έλα ρε φίλε, τι κάνεις? Κάτσε να μου σκοτώ. Για να με παίρνεις κάτι σοβαρό να θες εσύ. Θωμά, έχω μία απορία, αλλά τι ακούγεται έτσι? Άστα, άστα, έχω μπλέξει. Φτιάχνω το καινούριο στούντιο. Φτιάχνεις στούντιο, ε? Α. Ναι, άσε, πολλή δουλειά. Ωπ, επίτρεψέ μου να σου στείλω ένα mystery box. Όχι ρε Άγγελε, δεν είναι ανάγκη τώρα, μην είναι... Κλείσε, 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 έχω δουλειά να κάνω. Τι λέτε, λέτε να, πώς το κάνουμε, να μου φέρνετε ένα-ένα πραγματάκι. Καταρχάς φέρετε μου το κουτί. Φαίνομαι. Να πω από τώρα ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Αγγελάρα, το αλάνι μου. Ανυπομονώ να το ανοίξω για να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, φέρτε μια φαλτσέτα, ρε. Τώρα δεν πιστεύω να έρθει να κάνει δουλειά. Μα αγούζει, τι βοήθεια σου πάει. Αφού δεν σου είπα, θα γυρίσουμε βίντεο τώρα. Σπάω τα μούτρα τώρα. Και πώς θα κάνω βίντεο με σπασμένα μούτρα. Απλά θα το τέτοιο, δεν θα κοιτάξω μέσα τι έχει. Άρα λίγο, λίγο. Άρα πάρ' το. Μη μου λες από ποια εταιρεία είναι, αν είναι από Marvel ή από DC, αλλά μου λες κάτι, μια πληροφορία που μόνο εσύ ξέρεις. Ναι, φώνασε λίγο, Αντρέα, ακούγεσαι. Ο χαρακτήρας είναι μάγος. Πολύ δύσκολο. Είναι της Marvel. Ναι. Άρα είναι ο Doctor Strange. Πέρτο μου! Εντάξει τώρα, δεν έπρεπε. Κι εγώ δεν σας πήρα τίποτα. Δεν το βγάζω από αυτό το κουτί. Marvel, Doctor Strange, Master of Mystic Arts. Α, είναι ο κλασικός από τα κόμικ. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν το... γενικά τα απόπο όχι απλά τα βγάζω από τα κουτιά τους, πέφτουν κάτω αυτά, δεν τα σέβομαι καθόλου. Εδώ είναι τα παιδιά, θα το επιβεβαιώσουν. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι τέλειο έτσι όπως είναι. Δεν πρόκειται να το βγάλω. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Τι είναι αυτό, ρε. Oh. Έχει μέσα πολλές pop φιγούρες. Πέρα. Τι είδα τώρα. Έχει. Dustin από Stranger Things. Αγαπημένος του Αντρέα, παιδιά. Λοιπόν, να το ανοίξουμε αυτό. Αντρέα, το ανοίγουμε. Χρήστο, λέγε μου, δεν έχουμε ξανακάνει unboxing. Άμα βλέπεις ότι κάτι κάνω λάθος. Oh. Και το ασύρματο. Άντε, γεια. Από την αίρεση. Κάτσε εδώ εσύ. Επόμενο. The Batman.
Πω, πάλι καλά που δεν τα αγόρασα, ε. Ήμουν έτοιμος να τα αγοράσω όλα. Θα πού να ξέρω θα μου τα στέλνε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ρε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι που έχει βγάλει τα που παλεύει μέσα στο κλαμπ. Τη βλέπεις από κοντά, τη μάσκα που φοράει. Πώς είναι, που είναι σαν αυτή. Ταν, 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 ταν. Βλέπω Jurassic Park, βλέπω λογότυπο και έχω δεν βλέπω Jurassic World και είναι πολύ θετικό αυτό. Βλέπω Jurassic Park. Είναι... Τι είναι το άλλο. Άμα δείτε το επόμενο. Πω, καλά, εντάξει. Λες είναι φτιαγμένο από ηφαίστειο φάση. Wow. Wow. Είναι πυλινή. Νομίζω. Παιδιά είναι απίστευτα όμορφη. Πω, θα πιω εδώ πέρα. Κάτι καφεδάρες. Το αφήνω από εδώ αυτό. Πάρε μαγκά. Lord of the Rings, κούπα. Πάρ' το ρε. Είμαστε όλοι τρελοί fans του Lord of the Rings και δεν έχω τίποτα από το Lord of the Rings. Είναι το πρώτο. Τι χρωματάρα είναι αυτή, ε? Χρωματάρα, παιδιά, η Παρισί, τρελές λεπτομέρειες πάνω, πολύ ωραία ζωγραφισμένη. Και πίσω το σήμα των Elf. Θα τσακωνόμαστε τώρα για ποιος θα πίνει από την... Ποιος θα πίνει από την τέτοια και ποιος θα πίνει από εδώ. Το επόμενο είναι ένας αγαπημένος σούπερ ήρωες. Spider-Man. Ποιος είναι ο δεύτερος αγαπημένος? Ο Batman. Ναι. Τι λες, ε? Τι λες, ε? Παιδιά, αυτό ήθελα να το πάρω εδώ και καιρό. Ήταν στα σχέδια δηλαδή να το πάρω, αλλά δεν το περνά και να. Ο Αγγελάρας έπαιξε εδώ μπαλάρα. Δεν μπορώ. Μπορώ, δεν μπορώ! Αντρέα, χάνεις, ε? Παιδιά, είναι φωτιστικό. Είναι με βίδες. Όλα τα αξεσουάρ έχουμε εδώ πέρα. Τι με βίδες, ρε. Και άμα δεν είχαμε κατσαβιδάκι τώρα, τι θα κάναμε. Τις βιδούλες κρατάμε. Και πάει εδώ ο Μάστορας, κάτσε να το βλέπω για να το βάλω σωστά. Μπαπ. Και κάθε από πάνω έτσι ο τύπος. Καλά, εντάξει, απίστευτο. Και να ξέρετε, είναι και σε καλή τιμή αυτό το φωτιστικό. Αξίζει. Μπείτε στο θείοσάγγελος.gr, όθειοσάγγελος.gr και παραγγείλετε το παιδιά αυτό. Δεν υπάρχει. Τελικά ταξίζει τα λεφτά του. Φέρτε μου μια μπρίζα, κάτι, το κάτι τη. Που από το μεταξύ, παιδιά, έχει πολύ μακρύ καλώδιο, ε. Πολύ θετικό αυτό. Κοίτα πόσο μακρύ είναι το καλώδιο, Χριστό. Πώς θα το κάνουμε. Φέρετε στην κάμερα. Δείτε εδώ, φαίνεται Χριστό. Φω! Την μπαλάρα θα παίξουμε εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρεις αυτό, αν θέλεις να το έχεις ανάποδα για να φέρεις στον τοίχο το bat signal, ή άμα θέλεις μπροστά για να φέρεις τον Batman. Τέλειο, τέλειο, τέλειο! Ναι, ας το ανοιχτό. Αυτό το τροπούχι είναι το τελευταίο. Ναι. Και δεν το άφησα πια το τέλος. Ναι. Ο χαρακτήρας που έχει μέσα. Ναι. Φω. Αυτό το μικρό κουτί. Ναι. Είναι ένα τυφλός χαρακτήρας. Daredevil! Πατώ. Τι είναι αυτό? Τι έστειλες εδώ, Άγγελε? Θα το ανοίξω. Που με έχεις τρελάνει τώρα, Άγγελε, με έχεις τρελάνει. Που ανοίγει αυτό. Είναι το σκηνή και καλά επειδή κρατάει τα όπλα του. Θα κάτσω έτσι για ώρα να κοιτάω την κάμερα έτσι. Θα αγοράσω και ένα του Spider-Man, να τους βάλω δίπλα-δίπλα. Παιδιά, γράφει καταρχάς εδώ, θα το δείτε και στα B-rolls τώρα που θα κάνουμε Daredevil, έχει τα 2D. Είναι από τα κόμικο Daredevil, έχει τα όπλα του που τα κρατάει εδώ, τα οποία άμα θες τα βγάζεις κιόλας από ό,τι βλέπω, μπαίνουν και βγαίνουν. Μόνο από εδώ, το από εκεί δεν βγαίνει. Και άμα θες, επειδή μου το είστε και να κρέμεται, γιατί από πίσω έχει μεγάλο σκηνή. Και είναι εκπληκτικό τώρα αυτό, φανταστείτε το με φωτισμό να βαράει από πίσω, κόκκινος φωτισμός και τέτοια. Και τρελαίνομαι, γενικά γουστάρω πολύ όταν οι φιγούρες. Τηγάνισε και λίγο γαύρο, Αντρέα. Τηγάνισε και λίγο γαύρο τώρα που μιλάω, ρε. Μου αρέσει όταν οι φιγούρες είναι σε βάση και δεν είναι οι χαρακτήρες έτσι ρούκου και πέφτουνε, κάνουνε, δεν στέκονται. Ενώ εδώ βάζεις τη βασούλα σου, παπ, και είσαι άρχοντας. Αυτά ήτανε. Αυτά ήταν.
Λοιπόν, Άγγελε, στείλα άλλη μια κούτα, όχι πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θείο Άγγελο για τις δώρα. Τι μπάλα παίξε εδώ πέρα, τι είναι αυτό, τι έχει κάνει εδώ πέρα. Και εδώ πέρα. Πάμε αυτά σιγά σιγά να τα γεμίσουμε εδώ πέρα πάνω στα ράφια πίσω, να αρχίσουν να γεμίζουν. Θα βάλω και από άλλα κάτι άλλα πραγματάκια που έχω πάρει κι εγώ από μόνος μου και θα πάρθουν κι άλλα. Όπως με ενημέρωσαν από το control, αυτό έπρεπε να το ανοίξω, γιατί τελικά δεν χρειάζεται να είναι μέσα στο κουτί για να είναι όπως είναι. Παιδιά, αυτό είναι πανέμορφο. Ναι. Και κρεμιέται και στον τοίχο, έχει τρύπες. Βάζεις τέτοιο και το κρεμά στον τοίχο. Πάλι καλά που το control με ενημέρωσε προώρα, όσο είμαστε ακόμα εδώ, ότι γίνεται. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε το δω και εγώ λίγο. Το χαρώ. Δεν θα το ανοίγαμε, θα χάναμε όλο το content, παιδιά. Όλο το content θα χάναμε. Μπράβο, ρε παιδιά. Βάζω στη μέση. Θεός Άγγελος, LGR. Λέγαμε. Επιστρέψαμε στο μαύρο τραπέζι. Όλα εδώ είναι μαύρα, παιδιά, εκτός από τις ψυχές μας που είναι λευκές. Αλλά εγώ λέω να κάνω άλλο intro. Επιστρέψαμε λοιπόν στο τραπέζι για το δεύτερο unboxing στα καπάκια. Ή κάνεις unboxing ή δεν κάνεις. Δεν είχαμε κάνει κανένα μέχρι τώρα. Τώρα θα κάνουμε δύο. Τι θα κάνουμε unboxing τώρα? Έχει ένα κενό πίσω τείχος που δεν το βλέπετε τώρα, γιατί θέλω να κάνω στο τέλος όλο το reveal. Και σκεφτόμουν, παιδιά, γενικά με τα φωτιστικά εγώ ψάχνω με πάρα πολύ. Κοιτώ από εδώ, κοιτώ από εκεί. Κάθε μέρα μπαίνω και ψάχνω προσφορές στον Ατάλο. Και κάποια στιγμή έπεσε το μάτι μου στα φωτιστικά που τα έχω δει και σε άλλους YouTubers και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα γνωστά σε όλους NanoLeafs, βέβαια. Είναι λίγο πανάκριβα, δηλαδή με πόνεσε λίγο, μην πω ότι με πόνεσε όταν τα πήρα. Δεν τα βρήκα σε προσφορά αυτά, γι' αυτό με πόνεσε. Τα πήρα κανονικότατα, οπότε λέω να τα ανοίξουμε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι το kit Triangles, δηλαδή τρίγωνα. Είναι το starter kit και έχει μέσα 9 τρίγωνα. Για όσους δεν το ξέρουν, να εξηγήσω τώρα για όσους δεν ξέρουν τι είναι το ανάλυψε. Εντάξει, για όσους δεν ξέρουν, είναι κάποια ωραία, πώς να το πω, πλάκες LED φωτιστικό, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και κάνουν διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων. Με τη μουσική που παίζουν και αυτά ακούνε, δηλαδή μπορώ να μιλάω εγώ στο βίντεο και αυτά να αντιδρούν ανάλογα με την καρυδοφωνάρα μου που φωνάζω σε κάθε βίντεο. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Τι θέλετε, θέλω να σας πω τώρα και άλλα χαρακτηριστικά? Όχι, βαριέστε. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε εδώ πέρα να κάνουμε δουλίτσα. Έλα με τα σχηματιστή μπριζούλα εδώ πέρα. Βέβαια λείπει η μπρίζα. Ας ελπίσουμε ότι είναι μέσα η μπρίζα. Οι ενώσεις είναι αυτές που ενώνονται το ένα με το άλλο και αυτά είναι που κολλάνε στον τοίχο. Να το η μπρίζα. Αυτά εδώ είναι, παιδιά. Apply pressure to the center, 40 seconds, use the rhythm margin. Πήρα τα γνήσια, λέει εδώ είναι NanoLeaf, μπράβο. Δεν μου στείλανε τίποτα imitation, δεν με κοροϊδέψανε. Λοιπόν, και έχει μέσα 9 τέτοια κομμάτια. Με αυτά τώρα τι γίνεται, παιδιά? Μπορείς να τα βάλεις με διάφορους συνδυασμούς, ρε παιδί μου. Μπορείς να φτιάξεις, ξέρω εγώ, σχηματάκι. Το εδώ, ξέρω εγώ, με... Τι γελάζε, ορίστε, να. Ωραίο, ένα βουνό. Ή να το βάλεις εδώ να κάνεις ένα τρίγωνο. Ένα απλό τρίγωνο το οποίο αποτελείται από μικρότερα τρίγωνα. Είναι, παιδιά, λίγο ακριβούτσικα, εντάξει, οκ, okay, αλλά... Όχι λίγο. Είναι αρκετά ακριβούτσικα, ναι, δεν είναι λίγο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όσο και να έψαξα, ό,τι φωτιστικό και να βρήκα, ό,τι και να είδα... Σαν αυτά τα ρημάδια δεν είναι και μάλλον η εταιρεία το ξέρει, γι' αυτό και τα έχει τόσο ακριβά και γι' αυτό δεν παίρνουν και ποτέ σε προσφορά. Αυτό ήταν, ήθελα εδώ να το ανοίξουμε παρέα, να δούμε όλοι, να πάρετε όλη τη χαρά εδώ πέρα της φάσης. Πάμε, παιδιά, να τα βάλουμε, να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα, να ξεκινήσω να κάνω δουλειά, γιατί έχει φύγει η κούραση, μιλάμε και εγώ και τα παιδιά δηλαδή. Οπότε θέλουμε να τελειώνουμε, να το ευχαριστηθούμε εδώ πέρα αυτό που έχουμε φτιάξει. Σας αφήνουμε, θα σας έχουμε εδώ πλανάκια για το πώς θα βάλουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το σκεφτούμε και ευελπιστώ το τελικό αποτέλεσμα. Να είναι ωραίο. Ωραίο θα είναι, ρε. Πες το εσύ, τι με κοιτάς, πες θα είναι ωραίο. Ελπίζω να είναι ωραίο. Κλείσε. Εντάξει. Καλό είναι.
Πάνε μορφά. Ορφό της τζάμου. Κάνε, δεν έχει άλλα... Μα, ο... Τι? Α, δεν το ξέρεις. Ει, ει, ει. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Ει. Καλώς ήρθατε και επίσημα στο ολοκένουργιο Tom & Chill Studio. Και καταλήγουμε κάπου εδώ. Αυτό το σκηνικό, παιδιά, θα μας συντροφεύει από εδώ και πέρα. Τώρα για πόσο, δεν ξέρω, παιδιά. Με ξέρετε, έχω αλλάξει τόσα και τόσα σκηνικά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πολύ απλά βαριέμαι εύκολα και μου αρέσει η εξέλιξη. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, αυτό που θέλω να θυμάστε από το σημερινό βίντεο είναι πως ακόμη και με λίγα λεφτά μπορείς να φτιάξεις κάτι πολύ όμορφο. Εντάξει. Βγάλετε από την εξίσωση τα Nano Leafs που ήταν αρκετά ακριβά, αλλά και χωρίς αυτά, με ένα άλλο φωτιστικό, με κάτι άλλο τέλος πάντων, μπορείς να φτιάξεις κάτι όμορφο και αξιοπρεπές για να κάνεις τη δουλίτσα σου. Δεν τρέχουν σε κανέναν από τα παντζάκια, οπότε με ό,τι έχουμε προσπαθούμε. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Να περνάτε όλοι σούπερ. Ανυπομονώ να γυρίσω βίντεο. Έφυγα.